Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο σεμπερδευτικό ή αλλιώς ξεκαθαριστικό. Είμαι η Θέκλα ειναι η Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και αν δεν το πράξετε ήδη πατήστε το κουμπί για εγγραφή. θα σας παρακαλέσω, σας το ζητάω να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή. Λοιπόν, έχουμε μπερδέψει κάποιες έννοιες από ό,τι φαίνεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι Κατανοητό, επειδή αρκετό κόσμο είναι καινούριο στο κανάλι, τον τελευταίο καιρό μπαίνει αρκετό καινούριο κόσμο στο κανάλι μα. Oh, wait! Εσεί που μπαίνετε στο κανάλι τώρα, τελευταίο πατήστε το κουμπί για γραφή. Και κάποια καινούρια βίντεο, τα οποία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα ή μιλάνε για κάποιε έννοιε πολύ λεπτέ, μπερδεύουν ίσω κάποιους που δεν έχουν παρακολουθήσει όλα τα βίντεο. Γι' αυτό φτιάχνω αυτό το ξεμπερδευτικό βίντεο για να ξεδιαλύνω ότι είναι άλλο πράγμα η τιμωρία της σιωπή και άλλο πράγμα η αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων μέσω των τριών μεθόδων low contact, grey rock και no contact. Λοιπόν, θα σας πω πρωτού ξεκινήσω ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα όσοι είστε στο κανάλι και βρίσκετε πώς σας ενδιαφέρουν τα βίντεο και πώς τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι χρήσιμα για σας, να πάτε στην ενότητα με τις λίστες με βίντεο, τα playlists, έχουμε πάνω από 60 playlists στο κανάλι μας και να επιλέξετε από εκείνα τα playlists βίντεο εισαγωγικά. Ένα εξαιρετικό playlist στο κανάλι μας και πολύ χρήσιμο είναι το playlist με τα επεισόδια του podcast. Εάν κάποιο είναι καινούριο στο κανάλι και θέλει να μάθει τα βασικά της ψυχοεκπαίδευση, αυτό θα το επιτύχει καλύτερα παρακολουθώντας με τη σειρά όλα τα επεισόδια του podcast. Στο 42ο επεισόδιο του podcast, με τίτλο Η σιωπή δεν είναι χρυσό στη μορία της σιωπή, υπήρξαν αρκετά σχόλια τα οποία μου κατέδειξαν ότι κάποιοι δεν γνωρίζουν τη διαφορά Ανάμεσα στην τιμωρία της σιωπής που είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου. Και ανάμεσα στα τρία όπλα αντιμετώπισης ή τις τρεις μεθόδους αντιμετώπισης των αρκισιστών που είναι το grey rock, το low contact και το no contact. Λοιπόν, ας τα ξεκαθαρίσουμε. Η τιμωρία της χιωπή είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου. Ο άνθρωπος που εξασκεί τη τιμωρία της σιωπής, τιμωρεί τον ή τη σύντροφό του ή το άλλο πρόσωπο με το οποίο βρίσκεται σε οποιοδήποτε είδου σχέση με το να σταματήσει να το απευθύνει τον λόγο, να σταματήσει να του μιλάει ενώ παραμένει μέσα στη σχέση, ενώ παραμένει μέσα στο σπίτι, ενώ δεν έχει σκοπό να διακόψει τη σχέση. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» το οποίο είναι εξαντλημένο αυτή τη στιγμή, όλα μου τα βιβλία αυτή τη στιγμή είναι εξαντλημένα μόλις ξανακυκλοφορήσω θα σας ενημερώσω, στο βιβλίο Ψυχολογικό πόλεμος» που κυκλοφόρησε το 2019, υπήρχε ένα κεφάλαιο για την τιμωρία της σιωπή που έχω διαβάσει και αντίστοιχο κομμάτι στο 42ο επεισόδιο του podcast που εξηγεί τι είναι αυτή η μέθοδος ψυχολογικού πολέμου. Είναι bullying η τιμωρία της σιωπή. Κάποιος κάνει bullying στον άλλο χρησιμοποιώντας ως όπλο την τιμωρία της σιωπή. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα μπει τόσο ο σύνδεσμο για το επεισόδιο 42 του podcast με τίτλο «Η τιμωρία της σιωπή, όσο και ο σύνδεσμο με τη λίστα με βίντεο από τα επεισόδια του podcast για όποιον θέλει να ξεκινήσει την ψυχοεκπαίδευση του συστηματικά. Οι όσους έχουν α, παραβλέψει κάποια επεισόδια και θέλουν να τα δουν. Λοιπόν, η τιμωρία της σιωπή γίνεται από ένα παλιό παιδό το οποίο θέλει να σπάσει τα νεύρα του άλλου ανθρώπου. Η τιμωρία της σιωπή δεν είναι αντίδραση σε βία. Δεν είναι μία μέθοδος αντιμετώπισης ψυχικής βίας ή μία μέθοδος αντιμετώπισης ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και μας κακοποιεί. Γι' αυτό το λόγο και χρειάζεται να μιλήσουμε για τις τρεις μεθόδους αντιμετώπισης των ναρκισιστών, τις τρεις μεθόδους αντιμετώπισης τοξικών σχέσεων που είναι το low contact, το grey rock και το no contact. Είχαμε κάνει πρόσφατα και σχετικό webinar, όσοι βρίσκεστε στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή εδώ στο κανάλι, ή θα έχετε ήδη παρακολουθήσει το webinar ή θα έχετε πρόσβαση στο σύνδεσμο όπου είναι ηχογραφημένα τα θεωρητικά κομμάτια των webinar. Θα βάλω και αυτόν τον σύνδεσμο σε αυτή την περιγραφή του βίντεο. Και σε αυτά τα webinar είχαμε εξηγήσει διεξοδικώς τι είναι το low contact, τι είναι το grey rock και τι είναι το no contact και πώς τα εφαρμόζουμε. Σε αυτό το βίντεο το οποίο είναι ανοιχτό για το κοινό, δεν είναι για τη συμμετοχή και αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο μας, θα κάνω μια μικρή περίληψη. Λοιπόν, οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι η σχέση μέσα στην οποία βρίσκονται, είτε αυτή είναι ερωτική σχέση, είτε είναι συναδελφική σχέση, φιλική σχέση ή ακόμη και συγγενική σχέση, είναι τοξική και μέσα σε αυτή τη σχέση δέχονται να αρκησιστική κακοποίηση, έχουν τρεις τρόπους για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ο πρώτος, ο καλύτερος, ο πιο αποδοτικός τρόπος είναι να κόψουν κάθε επαφή με το πρόσωπο το οποίο τους κακοποιεί συστηματικά. No contact. No contact σημαίνει ότι αποφασίζω πως για να γλιτώσω μια και καλή από μια συνεχιζόμενη ναρκισιστική κακοποίηση, θα κόψω κάθε επαφή. Αν πάω no contact από μια σχέση σημαντική για μένα, πρέπει να ενημερώσω. Πρέπει να δώσω ένα τελεσίδικο μήνυμα στο άλλο πρόσωπο, είτε αυτό το πρόσωπο είναι ένας πρώην μου, μία πρώην μου, είτε είναι ένας γονιός, είτε είναι ένας πρώην φίλος, είτε είναι ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στη ζωή μου καθιονδήποτε τρόπο και με το οποίο έχω μακρύ ιστορικό, να ενημερώσω ότι έχω πάρει την απόφαση πως δεν θέλω πλέον να έχω παρεδώσει μαζί σου. Είμαι πεπισμένος, είμαι πεπισμένη ότι η σχέση αυτή είναι τοξική. Έχω προσπαθήσει διάφορες φορές για να επιλύσουμε τα προβλήματα μας και να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας. Όμως είναι ξεκάθαρο πως δεν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο με αντιμετωπίζεις. Και έτσι εξασκώ το βασικό ανθρώπινο μου δικαίωμα να προστατεύω τον εαυτό μου από σχέσεις που είναι κακοποιητικές προς εμένα. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι θα σε μπλοκάρω από παντού και δεν θέλω να έχουμε καμία απολύτως πλέον επαφή. Καλύτερα η ανακοίνωση για το no contact να σταλθεί γραπτός ή μέσω email ή μέσω ταχυδρομείου και να τηρήσουμε αυτό που έχουμε αποφασίσει. Φυσικά για να φτάσει ένας άνθρωπος στο σημείο να πάρει την απόφαση για το no contact σημαίνει ότι έχει ταλαιπωρηθεί για μεγάλο και ικανό χρονικό διάστημα από μια σχέση σημαντική στη ζωή του και σίγουρα χρειάζεται και ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να πάρει την απόφαση και να τηρήσει την απόφαση. Αυτό είναι το no contact. Το low contact είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται όταν δεν μπορούμε να πάμε no contact ή δεν θέλουμε να πάμε no contact ή ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε no contact. Το low contact συνίσταται στη συνειδητή απόφαση που παίρνουμε εμεί οι ίδιοι, ότι θα περιορίσουμε τις επαφές το ελάχιστο με ανθρώπους που είμαστε πεπισμένοι ότι είναι τοξική η σχέση μας μαζί τους και ότι οι άνθρωποι αυτοί μας βγάζουν το χειρότερο μας σε αυτό και οι άνθρωποι αυτοί παρόλο που κάναμε προσπάθειες έχουν καταδείξει ότι έχουν ένα εναντιωματικό στυλ προσωπικότητα, έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, αν θέλετε και αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, ιδιαίτερω εάν είναι σε μεγάλη ηλικία, αν είναι πάνω από τα 25, πάνω από τα 30. Λοιπόν, στο low contact δεν λέμε τίποτα. Δεν ενημερώνουμε τον άλλον ότι ξέρεις εγώ εσένα σε θεωρώ ναρκισιστή, να σε θεωρώ έναν προβληματικό τύπο και γι' αυτό το λόγο θα μειώσω τις επαφές στο ελάχιστο. Το αποφασίζουμε και το εφαρμόζουμε. Το low contact σημαίνει συνειδητά να μειώσω τις επαφές με το πρόσωπο, για το οποίο είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρη ότι η σχέση μου μαζί του μου κάνει κακό, να προγραμματίζω πολύ μελετημένα τις επαφές, ούτω ώστε να μην έρχομαι συχνά και για μεγάλο χρονικό διάστημα και επικίνδυνος σε επαφή με αυτό το πρόσωπο. Ένα παράδειγμα low contact είναι ένα παιδί το οποίο αποφασίζει ότι δεν θέλει να έχει πολλά παρεδόσε με έναν τοξικό γονιό ο οποίο επί σειρά νετών, τον τροπιάζει, το υποβαθμίζει, το μειώνει, το εξασκεί ψυχολογικό πόλεμο με διάφορου τρόπου. Οπότε αυτό το παιδί μπορεί να αποφασίσει ότι θα έχει μία μηνιαία συνάντηση με το γονιό, θα κάνει αυτή τη συνάντηση προγραμματισμένα, ένα φαγητό για παράδειγμα, θα φτάσει στο χώρο εκείνο στην ώρα του, όχι πιο νωρίς, θα προγραμματίσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σε μία ώρα ή σε μία μισή ώρα, να έχει κάτι άλλο να κάνει ώστε να φύγει από εκείνο το χώρο που υπάρχει η τοξικότητα. Και αν πρόκειται για τραπέζι στο οποίο βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι, να κάνει όσο το δυνατόν πιο σοφή επιλογή τη θέση που θα καθίσει, να μην καθίσει κοντά στο πρόσωπο που είναι τοξικό, να μην μπει σε συζητήσει ιδιαίτερε και να κρατήσει άμυνε απέναντι στι τοξικέ επιθέσει που σίγουρα θα κάνει το τοξικό πρόσωπο, ακόμη και αν αυτές είναι αδιόρατες, όπως το nagging, όπως ένα στραβό βλέμμα, όπως ένα υποτιμητικό βλέμμα, μια χειρονομία ή μια έκφραση στο πρόσωπο που να δείχνει ε, αρνητικότητα. Εγώ προσωπικώς δεν είμαι ιδιαίτερα μεγάλη φαν του low contact και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες άνθρωποι ξεκίνησαν το low contact, είδαν, ότι δεν επαρκεί το low contact, ότι συνέχιζαν να απορριθμίζονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα, τόσο ταχτικά όσο είχαν τις συναντήσεις και αποφάσισαν στη συνέχεια να πάνε σε no contact. Το grey rock ή αλλιώς η τεχνική του γκρίζου βράχου είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να πάμε no contact. Το πρόσωπο με το οποίο έχουμε τοξική σχέση είναι, για παράδειγμα, ένα πρώην σύζυγο, μια πρώην σύζυγο με του οποίου έχουμε παιδιά και χρειάζεται να έχουμε κάποιε επικοινωνίε για τα παιδιά, είτε είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο επαγγελματικό μα περιβάλλον και στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να αλλάξουμε επαγγελματικό περιβάλλον, είτε ζούμε σε ένα χτίριο στο οποίο έχουμε κάποιου γείτονε οι οποίοι είναι τοξικοί και εμεί δεν μπορούμε να φύγουμε από εκείνο το χτίριο. Το Grey Rock έχει την εξή φιλοσοφία. Είμαι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερο πιο αδιάφορος, πιο βαρετός, όταν αναγκαστικά θα έχω αλληλεπίδραση ή θα βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με το πρόσωπο το οποίο έχω χαρακτηρίσει ως τοξικό και έχω εντοπίσει ότι η σχέση μου με εκείνο το πρόσωπο μου κάνει ζημιά. Όταν είμαστε σε mode, όταν είμαστε σε συνθήκη γκρίζου βράχου, είναι grey rock mode, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αδιάφοροι, όσο το δυνατόν πιο βαρετή και να έχουμε όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη επικοινωνία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η τιμωρία της σιωπή με το grey rock, με το no contact και το low contact. Δεν είναι το ίδιο. Το grey rock, το no contact και το low contact είναι τρόποι προστασίας ανθρώπων από κακοποιητικέ σχέσεις, ενώ η τιμωρία της σιωπή που στα αγγλικά ονομάζεται stonewalling είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου. Άρα, Όσοι γράψατε κάτω από το βίντεο για την τιμωρία της σιωπή διάφορα σχόλια στα οποία λέτε «Μα εγώ επειδή με έχει κακοποιήσει, σταμάτησα να μιλάω ή σταμάτησα να κάνω το ένα ή σταμάτησα να κάνω το άλλο και δεν το δέχομαι αυτό που λέτε ότι η τιμωρία της σιωπή είναι bullying» Μάθετε τη διαφορά. Μάθετε να ξεχωρίζετε τι σημαίνει δράση, τι σημαίνει στα καλά καθούμενα κάποιο επειδή είναι τοξικός, αρχίζει να κακοποιεί τους άλλους, Χρησιμοποιώντα διάφορα όπλα ψυχολογικού πολέμου, ένα από τα οποία είναι η τιμωρία τη σιωπή και τι σημαίνει αντίδραση και άμυνα όταν προσπαθούμε να προστατευτούμε από τοξικέ συνθήκε και καταστάσει. Κλείνοντα αυτό το βίντεο, θέλω να υπενθυμίσω ξανά ότι το κανάλι μα λειτουργεί για πάνω από 10 χρόνια, έχει πάνω από 4.000 βίντεο. Οπότε, κάποιο ο οποίο μπαίνει τώρα στην παρέα μα, καλά κάνει να κάνει μια περιήγηση τουλάχιστον από τα επεισόδια του podcast. Έχουμε γυρίσει μέχρι και το 46ο επεισόδιο του podcast. Έχουμε 46 επεισόδια αυτή τη στιγμή. Ώστε να κάνει έτσι μια γερή εισαγωγή για να μπορεί να καταλαβαίνει του όρου που χρησιμοποιούμε είτε στο podcast είτε στα καινούρια βίντεο. Σα ευχαριστώ πολύ όμω που παρακολουθείτε τα βίντεο. Σα ευχαριστώ που σχολιάζετε και σα ευχαριστώ που συνεισφέρετε στο να έχω α, κίνητρα, να έχω διάθεση, να έχω όρεξη να μοιραστώ μαζί σας όλο και περισσότερες ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις. Σας αγαπώ.